σταθούμε σε δύο είδη βιοχρηματικών κτηρίων. Τα μεταλλικά και τα ξύλινα. Προφανώς μπορεί να γίνει και συνδυασμός υλικών. Και τα μεταλλικά βιοχρηματικά σπίτια και κτίρια γενικότερα είναι κατασκευές απολύτως οικολογικές. Έχουν πάρα πολύ καλή μόνωση και εύχομο μόνωση και ηχομόνωση. Έχουν μηδενικό κόστος συντήρησης. Είναι πολύ γρήγορα στην ανέγερσή τους. Έχουν μεγάλη ενεργειακή απόδοση, μεγάλη αντισεισμικότητα, αποτελούνται από οικολογικά και ανακυκλώσιμα υλικά και όπως σας ανέφερα και πριν, τα κλιματικά μεταλλικά κτίρια είναι ενεργειακής τάξης Α+. Έχουν ακριβώς τα ίδια προτερήματα που έχουν και τα μεταλλικά. Είναι πολύ πιο γρήγορη η κατασκευή μας, οικολογική προφανώς. Ανακυκλώσιμα υλικά χρησιμοποιούνται. Χρησιμοποιούνται τα SIP panel που είναι το φύλλα ξύλου ενωμένα μεταξύ τους. Και τα μεταλλικές και οι ξύλινες κατασκευές έχουν μείωση του ποσοστού απολειών σε σχέση με μια νορμάλ κατασκευαστική κατασκευή μέχρι και 80%. Είναι τεράστιο ποσοστό. Είναι παράδειγμα βιοχρηματικών κτιρίων, αρχικά από ανάγκη, στη συνέχεια από επιλογή. Οι οικισμοί στις Κυκλάδες, λόγω των ισχυρών ανέμων, έχουν γίνει στις νότιες πλευρές, όπου ήταν εφικτό. Κυρίως όμως στις νότιες πλευρές των νησιών. Να αποφεύγονται δηλαδή οι βοριάδες και τα μελτέρνια. Αυτή είναι η Σέρβιος. Είναι όλα τα σπίτια και πανίχματα προς τα παράθυρα του σχολείου του. Κοιτάνε προς το ίδιο σημείο. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Κοιτάνε προς τον νότο. Για να μην έχουμε απόλυση προς το βορρά. Βλέπετε, σε μερικές περιπτώσεις, όπως είναι αυτή, οι οικίες είναι τόσο κοντά η μία από την άλλη, που πρακτικά σου είναι ένα μαλακομή, είναι ένα κτίριο. Κάτω στο πρώτο όροφο είναι δύο διαφορετικά κτίρια. Και οι λόγοι είπαμε, προστασία από τους ανέμους, προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες και το ένα σπίτι να παίζει το ρόλο της μόνωσης για το άλλο. Αυτό επιλέξαν οι άνθρωποι το λευκό χρώμα στα σπίτια, ώστε να ανακλάται η ηλιακή θερμοβολία, να μην απορροφάται μεγάλο ποσοστό θερμότητας από τυχοποιία και να μην αυξάνεται υπέρμετρα η θερμοκρασία του σπιτιού. Σε ό,τι αφορά τα παράθυρα και τις πόρτες, που είναι πολύ μικρά και προσανατολισμένα όπως όμως ο κόσμος προς τον νότο. Τα μεγάλα ανοίγματα, τα μεγάλα παράθυρα και οι μεγάλες πόρτες έχουν και πολύ μεγαλύτερες απώλειες ενέργειας. Πολύ μικρών βροχοπτώσεων που αναφέραμε, της πρακτικά ανύπαρκτης έλευσης πηγών πόσιμου νερού και νερού άρδευσης, οι άνθρωποι αναγκάστηκαν το όποιο νερό υπάρχει να το δικαίουν. Λοιπόν, στις στέγες των δικαιών φτιάχνουμε αυτό, είναι σαν στέρνα αυτό το πράγμα που το καιρό της βροχής αποθηκεύεται. Σε αυτό, στο ταβάνι, έχουμε δώσει μια κατασκευαστική λύση γύρω στις 5 μοίρες, 6 μοίρες. Και υπάρχουν οπές. Από αυτές τις οπές, αυτό το νερό αποθηκεύεται σε δεξαμενές παραβλέψεις του σπιτιού. Κυρίως για ενταχούς λόγους. Είναι πολύ πιο εύκολο να διατηρήσει την χαμηλή θερμοκρασία τους θερμούς μήνες και είναι πολύ πιο εύκολο να αυξήσει τη θερμοκρασία τους ψυχρούς μήνες.